Κύριε μας έχει κυρία Πρόεδρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μετά από 5 χρόνια συλλογικής κατάθλιψης, οι πολίτες χαμογελούν ξανά. Νιώθουν πως ανακτούν τη χαμένη τους αξιοπρέπεια. Βρίσκονται στο πλευρό της κυβέρνησης πολίτες που δεν την ψήφισαν. Μόλις προχθές γέμισε η πλατεία Συντάγματος από πολίτες που αυθόρμητα συνεννοήθηκαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να συμπαρασταθούν στην κυβέρνηση. Ήρεμα, αξιοπρεπώς, χωρίς κάγκελα, χωρίς χημικά. Στην περιοχή μου, στο λεκανοπέδιο Κοζάνης, όπου η κατάσταση είναι ζωφερή και αβίωτη, όπου η φτώχεια έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω των υψηλότερων ποσοστών ανεργίας και μάλιστα μακροχρόνιας, στα καφενεία, στο δρόμο, είπαν ψηλά το κεφάλι. Είμαστε εδώ. Νιώσαμε Έλληνες. Προχωρήστε. Αυτό κατάφερε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νέα κυβέρνηση μέσα στην πρώτη βδομάδα. Να ενώσει το λαό. Να νιώσει ότι έχει υπόσταση και αξιοπρέπεια. Ότι έχει δύναμη και μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχία της εθνικής προσπάθειας. Οι πολίτες σήμερα βλέπουν μια κυβέρνηση σταθερή στις προεκλογικές δεσμεύσεις της, να προχωρά αταλάντευτα στην υλοποίηση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις χθεσινές προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Προτεραιότητα η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Γιατί η προστασία των αδυνάμων, των κοινωνικά αποκλεισμένων, η εξασφάλιση της πρόσβασής τους στα πλέον απαραίτητα δημόσια αγαθά αποτελεί την πεμπτουσία της δημοκρατίας και του κοινωνικού κράτους. Έχω τονίσει πολλές φορές ότι η Δυτική Μακεδονία και πρώτα απ' όλα η Κοζάνη είναι η καρδιά του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Η ανάπτυξη της χώρας και της περιοχής μου περνά μέσα από τη διατήρηση και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ. Αυτό έχει αποδεχθεί πάνω από 60 χρόνια. Στη σημερινή πραγματικότητα, η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και η ανασυγκρότησή της αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις την απαξίωσαν και την ιδιωτικοποίησαν σε μεγάλο βαθμό και μέσω της τρομακτικής αύξησης των εργολαβιών, οι οποίες απειλούν σήμερα και την ύπαρξή της. Η ακολουθούμενη πολιτική που εντάθηκε την τελευταία πενταετία είχε σαν συνέπεια να περιοριστεί το αναγκαίο τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ. Πλέον οι ανάγκες καλύπτονται με υπεργολαβίες, όπου το προσωπικό εργάζεται σε δουλεμπορικές συνθήκες επικίνδυνες για τη ζωή του, καθώς και με δίμηνες και οχτάμηνες συμβάσεις καλύπτοντας ειδικότητες που υποχρεούνται να καλύπτονται από εξειδικευμένο τακτικό προσωπικό. Έχοντας σε ομοιρία εκατοντάδες συμπολίτες μου σε συνθήκες Νταχάου και πάνω από όλα χάνεται και η μεγάλη τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει αυτά τα 60 χρόνια. Τέρμα λοιπόν αυτές οι πολιτικές και οι τακτικές ενάντια στους εργαζόμενους και το δημόσιο συμφέρον. Τέρμα η κατάργηση του εργατικού δικαίου. Τέρμα στο δουλεμπόριο. Πλήρης αναδιοργάνωση και στελέχωση της ΔΕΗ. Κυρίες και κύριοι, αυτή η περιοχή που πάνω στα σπλάχνα της βασίστηκε η ανάπτυξη της χώρας χρειάζεται τη στήριξη της κυβέρνησης στην περιβαλλοντολογική αναβάθμισή της. Τη στήριξη στην κοινωνική συνοχή της περιοχής μας. Στήριξη στις κοινωνικές υποδομές που έχει αυτή η περιοχή. Στήριξη στις υποδομές υγείας που έχει με στελέχωση νοσηλευτικού και υγειονομικού προσωπικού. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να αρνηθεί και να αρθεί μια αδικία που έχει η περιοχή μας εδώ και τόσα χρόνια. Να αρθεί από το νέο ΕΣΠΑ να αναπτυχθούν τα κονδύλια, να αρθεί η κατηγοριοποίηση της περιοχής μας ως μεταβατική περιοχή. Είναι σημαντικό για τη δική μας την περιοχή να αρθούν κονδύλια, κοινωνικά κονδύλια για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, οι δημόσιες υποδομές, οι μεταφορές και τα δίκτυα θα υπηρετούν μέσω ενός ιεραρχημένου σχεδίου δημόσιων επενδύσεων με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολίτη το Εθνικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.
Οφείλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε στη θεραπεία των χρόνιων παθογενειών και της μνημονιακής αποδόμησης του συνολικού συστήματος παραγωγής έργων, μεταφορών και δικτύων, λειτουργώντας σε τρεις παράλληλους άξονες. Πρώτος άξονας. Την οικοδόμηση του επιτελικού χαρακτήρα και την επώνυση του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου και της δημόσιας διοίκησης. Βέβαια, γιατί άραγε τόσες δεκαετίες δεν οικοδομήθηκε? Νομίζω όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ξέρουμε καλά. Ξέρουμε πολύ καλά τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Δεύτερον, τη θεσμική θωράκιση του συνολικού πλαισίου παραγωγής έργων και των απαραίτητων για τη χώρα μεταρρυθμίσεων. Και τρίτον, την υλοποίηση έργων και υποδομών και των προγραμματισμών νέων βάσει στρατηγικού σχεδίου έργων υποδομής που θα ενσωματώνει και τις πολιτικές για το περιβάλλον. Στις προτεραιότητες μας ανήκουν η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, η ανάδειξη προτεραιοτήτων με την ιεράρχηση των έργων, η υλοποίηση νέων συγκοινωνιακών υποδομών με συμπληρωματικότητα και ένταξή τους σε ένα σύστημα συνδυασμένων μεταφορών που θα περιλαμβάνει και θα συνδέει το επαρχιακό δίκτυο, τους αυτοκινητόδρομους, το σιδηρόδρομο, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Βαρύτητα θα δοθεί στη συντήρηση και στη λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να μην απαξιωθούν. Και οι παρεμβάσεις είναι παρεμβάσεις που με μικρό κόστος δίνουν προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες. Θέτουμε τέλος στις ιδιωτικοποιήσεις και την εκποίηση των σημαντικών υποδομών της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε να επανεμφανιστούν φαινόμενα σαν αυτό της υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό τα έργα που εκτελούνται με τις υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης θα ολοκληρωθούν. Όμως θα υποστούν εξονυχιστικό έλεγχο νομιμότητας, κόστους, χρονοδιαγραμμάτων. Θα διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον και την θέση του δημοσίου σε αυτά. Με εγκατάσταση ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων θα μειώσουμε το ύψος του αντιτίμου, ενώ μέρημνα θα ληφθεί και για απαλλαγή κοινωνικών κατηγοριών βάσει κριτηρίων, καθώς και για τους κατοίκους περιοχών όμορων με τις εθνικές οδούς. Θα σταματήσουν όλες οι διώξεις πολιτών για τα θέματα αυτά. Δεσμευόμαστε για νομοθετική ρύθμιση. Τα νέα δρομολογημένα έργα παραχώρησης θα επανεξεταστούν χωριστά. Αναπερίπτωση, με ελέγχους στους προϋπολογισμούς και τους όρους των διαγωνισμών, με διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος και βάσει της οδηγίας 2014/23 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προαναφερόμενα θα συμπληρωθούν με τη δημιουργία διασυνδεδεμένου δυναμικού συστήματος εθνικών τεχνικών προδιαγραφών και σύγχρονων και όχι πλασματικών τιμολογίων κοστολόγησης αποτίμησης εργασιών. Σημειώνουμε ότι οι διαθέσιμοι πόροι του νέου ΕΣΠΑ είναι στην πλειοψηφία τους δεσμευμένοι. Η αύξηση και η υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων είναι δέσμευση για την κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, οι βασικές υποδομές των μεταφορών παραμένουν δημόσια κοινωνική ιδιοκτησία. Προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει συνδυασμένες μετακινήσεις με προτεραιότητα στα μέσα σταθερής τροχιάς, τις θαλάσσιες μεταφορές και αερομεταφορές. Εξυγχρονισμός του συνόλου του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου και συντήρησής του, καθώς και επέκταση το μέσο σταθερής τροχιάς σιδηροδρόμου. Και να τονίσω ότι πρέπει η νέα κυβέρνηση, το αίτημα των Κοζανητών, να επαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος. Η προώθηση των δημόσιων συγκοινωνιών σε όλες τις περιοχές της χώρας, φιλικών προς το περιβάλλον, η οδική ασφάλεια, η μετακίνηση με χαμηλό κόμιστρο, η διευκόλυνση της μετακίνησης για τις κοινωνικά αδύναμες ομάδες και ανέργους με δωρεάν κάρτα μετακίνησης στα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς, η ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο με εφαρμογή συνδυασμένων μεταφορών. Κυρίες και κύριοι, είναι απαραίτητη η επεξεργασία και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής αερομεταφορών για την Ελλάδα, τόσο όσον αφορά τους αερομεταφορείς, όσο και στην αεροδρομική υποδομή, στη βάση κεντρικού σχεδιασμού, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά πρότυπα και αξιοποιώντας τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιες υποδομές των αεροδρομίων και την ΗΠΑ, όσα δηλαδή
με σχέδιο μέχρι σήμερα απαξιώθηκαν. Στο πλαίσιο αυτό η πολιτική μας περιλαμβάνει δημιουργία εθνικού σχεδίου αερομεταφορών για ανάδειξη των αερολιμένων της Ελλάδας τόσο σε κόμβους στο ευρωπαϊκό δίκτυο αερομεταφορών όσο και στον ανταγωνισμό των αεροπορικών εταιριών. Καθορισμό των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις βεβαίως, των φορέων που σχετίζονται με τις αερομεταφορές και την τουριστική ανάπτυξη και ταυτόχρονη ενθάρρυνση της συνεργασίας τους. Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των επιμέρους δικτύων μεταφοράς. Αναφορικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων, θα ακυρωθεί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, όπως και όλοι οι προγραμματισμένοι διαγωνισμοί εκποίησης υποδομών, οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η απάντηση των Ελλήνων στα πεπραγμένα των απελθόντων και η εντολή προς τη νέα κυβέρνηση ήταν εξίσου εκοφαντικές. Θα την υλοποιήσουμε μέχρι κεραίας. Το μνημόνιο το δικό μας υπογράφηκε στις 25 Γενάρη και είναι με τον ελληνικό λαό. Σε αυτό το μνημόνιο είμαστε μνημονιακοί. Ευχαριστώ.